Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη στις αρχές του Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά. Είναι μια μέρα η οποία οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες και από θέμα βροχής αλλά και από θέμα αέρα. Και είναι μια στιγμή η οποία αφού έχουν πατήσει στεριά πια και είναι θεωρητικά ασφαλής, είναι η πρώτη, το πρώτο συνέστημα που νιώθουν η αβεβαιότητα στα πρόσωπα. Η αγωνία που έχει το πρόσωπο πατέρας, ο φόβος του παιδιού, είναι πολλά που με συγκινούν σε αυτήν την εικόνα. Ακόμα και τα παπούτσια που κρατάει στο χέρι, το ότι είναι βρεγμένη, ότι βλέπεις τη βροχή, μέχρι και η βροχή φαίνεται να ξεχωρίζει σε αυτήν την εικόνα. Είναι πολλά συναισθήματα που μου δημιουργεί. Κυρίως συγκίνηση και θλίψη. Σε μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα, κάτω από πολύ άσχημες συνθήκες. Είναι γεμάτο αγωνία και κοιτάει μπροστά, κοιτάει σε ένα χωματόδρομο αυτή τη στιγμή, ο πατέρας και το παιδί κάτω, η μεγάλη του η κόρη, κοιτάνε ένα χωματόδρομο ο οποίος δεν ξέρουν που οδηγεί. Αυτή είναι η ανάγνωση που έχω βλέποντας την εικόνα. Κοιτάνε με αγωνία, προσπαθούν να διακρίνουν το μέλλον τους. Εγώ προσωπικά διακρίνω και την προστασία, τη ζεστασιά που προσπαθεί να παρέχει στο μωρό. Ο τρόπος που το έχει αγκαλιάσει το σχήμα του σώματός του είναι άλλη μία ανάγνωση της εικόνας για εμένα. Θα μπορούσε να υπάρχει σε κανονικές συνθήκες αυτή η εικόνα με τον πατέρα να κρατάει το παιδί του αγκαλιά και τα παπούτσια του στο χέρι. Δεν σου δημιουργεί ερωτηματικά. Δεν είναι κάτι αφύσικο στην εικόνα όπως τη βλέπεις. Η μητέρα φαίνεται ακόμα τρομοκρατημένη, αλλά το κοριτσάκι ως πιο όριμο σε σχέση με τα άλλα δύο παιδιά έχει ακριβώς φαίνεται ίδια αγωνία στο πρόσωπό του όσο και του πατέρα. Να κάνει αυτό το ταξίδι με μία πιτζάμα και μία ζακετούλα με το μίκι επάνω είναι κάτι που σου δυναμώνει το συναίσθημα. Εγώ έχω τους ήχους αυτή τη στιγμή που τις κοιτάω. Εσείς δεν ξέρω αν μπορείτε να αντιληφθείτε. Προσπαθώ και αυτό επίσης να το περάσω σε εσάς, αλλά ο ήχος είναι κάτι το οποίο στοιχιώνει το μυαλό μετά την εικόνα. Είτε είναι ήχη χαράς, είτε είναι ήχη φόβου, είτε είναι ήχη πανικού, είτε ήχη θλίψης, κλάματος. Αλλά συνολικά, άμα μετρήσουμε τις μέρες μου εκεί, ήταν πάνω από 6 μήνες. Comment vous avez fait pour tenir aussi longtemps? Δεν ξέρω. Δεν μπορείς να το διαχειριστείς άλλο και πρέπει στην ουσία να σταματήσεις να σκέφτεσαι για να μπορείς να συνεχίσεις να δουλεύεις. Αυτό που βλέπετε. Γιατί ένα παιδί που δεν έχει χαρεί τη ζωή, δεν έχει καταλάβει τη ζωή, ακόμα χάνει τη ζωή του χωρίς λόγο. Συμφωνώ ότι έχουμε δει πιο δύσκολες καταστάσεις και χειρότερες εικόνες, αποτρεπτικές, αποτρόπες εικόνες, αλλά στον πόλεμο περιμένεις να τα δεις αυτά. Υποτίθεται ότι αυτοί οι άνθρωποι γλιτώσανε, διαφύγανε τον πόλεμο και ήρθαν να πεθάνουν στην ειρήνη. C'est vous sur cette photo. Ναι. Εγώ. Εκείνη την εποχή είχα τη ίδια ηλικία κόρη. Δεν μπορώ να νιώσω διαφορετικά από τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν μπορείς να διαχωρίσεις. Άμα έχεις παιδιά, δεν μπορείς να διαχωρίσεις τα παιδιά, τα μωρά. Όλα τα παιδιά είναι σαν παιδιά σου. Μια στιγμή που ο καθένας
θα άπλωνε το χέρι του να βοηθήσει. Δεν είναι κάτι το συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να κατακριτέω. Εντάξει, μπορώ να θυσιάσω μια εικόνα. Σε αυτό το πλαίσιο μέσα άλλαξα σαν χαρακτήρας εγώ και προσπαθώ να το περάσω και στα παιδιά μου. Προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβουν ότι οι αξίες της ζωής είναι άλλες από αυτές που μπορεί ένα παιδί να νομίζει. Η χαρά της ζωής δεν είναι ένα παιχνίδι ή ένα αντικείμενο. Η χαρά της ζωής είναι να ζεις ειρηνικά, ήρεμα και να μπορείς να βλέπεις τον ήλιο κάθε μέρα και να έχεις να φας. Θα ήθελα ένας πατέρας που βλέπει αυτή τη φωτογραφία να πιστέψει ότι αυτό το παιδί που ρουλιάζει από φόβο είναι η κόρη του. Για να μπορέσει να νιώσει έστω στο ελάχιστο τι μπορεί να συμβαίνει στον κόσμο ή τι μπορεί να συμβεί στον ίδιο κάποια στιγμή.